Μεγάλη έλλειψη παρατηρείται στην αγορά από παυσίπονα αντιβιωτικά μέχρι φάρμακα για καρδιοπαθείς και καρκίνο. Στη χώρα μας καταγράφονται ελλείψεις περίπου 500 φαρμάκων όλων των ειδών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριο Διονύση Ευγενίδη. Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στα φάρμακα αυτή την εποχή είναι πιο μεγάλες από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Μέχρι τώρα είχαμε τις ελλείψεις που οφειλόταν σε φάρμακα τα οποία εξάγονται στο εξωτερικό και τα οποία αφορούσαν όλες τις παθήσεις. Κάθε φάρμακο πολυεθνικής εταιρείας ήταν ελκυστικό για εξαγωγή λόγω των πολύ υψηλότερων τιμών που υπάρχουν εκεί. Τώρα όμως καταγράφονται και δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη πολύ μεγάλες ελλείψεις και σε φάρμακα κοινόχρηστα, όπως είναι για την αντιμετώπιση των ιώσεων. Από αντιβιωτικά σε σπρέι για τον λαιμό, σπρέι για τη μύτη, σιρόπια για το βήχα, καραμέλες για το λαιμό, εισπνεώμενα σε πολύ μεγάλη έλλειψη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να βρει τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τώρα τις ιώσεις οι οποίες είναι σε έξαρση και θα είναι και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το επόμενο διάστημα που ο καιρός θα χαλάσει και θα αυξηθούν οι ιώσεις, το πρόβλημα που υπάρχει λόγω της έλλειψης φαρμάκων θα γίνει αρκετά μεγαλύτερο.